Μέρες μετράει ακόμα στην Προεδρία του Περού ο Πέδρο Πάμπλο Κουτσίνσκι. Ο 79χρονος πολιτικός αναμένεται να καθαιρεθεί από το πόστο του με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης της χώρας, η οποία με 87 βουλευτές ελέγχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο των 130 εδρών. Αν και είχε εκλεγεί με σημαία την πάταξη της διαφθοράς, ο Κουτσίνσκι κατηγορείται πως ο ίδιος έλαβε μίζες από τη διαβόητη κατασκευαστική εταιρεία Odebrecht. Το Συμβούλιο έβαλε ομόφωνα την πρόταση αυτή στην ατζέντα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ομοφωνία για την πρόταση περί καθαίρεσης του Προέδρου, στην οποία συμφώνησαν πολλές κοινοβουλευτικές ομάδες, περιλαμβανομένες και αυτής του Εβραίου Μετόπου. Ο Κουτσίνσκι κατηγορείται πως μέσω εταιριών με τις οποίες σχετιζόταν εισέπραξε 4,8 εκατομμύρια δολάρια από την Odebrecht, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Όπως έχει διαπιστωθεί, η εταιρεία είχε ως τακτική της τη δωροδοκία ανώτατων αξιωματούχων στη Λατινική Αμερική, με αντάλλαγμα την ανάθεση επικερδών κατασκευαστικών έργων.